Κατασώθηκε μετά από παρεμβάσεις της περιφέρειας Υπήρου η ιστορική γέφυρα της Μεγαλόχαρης Σάρτας, όπως έκανε γνωστό η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για την Προστασία και Ανάδειξη της Κοιλάδας του Αχελώου, παρουσιάζοντας εικόνες από την κατάσταση του γεφυριού πριν και μετά τις εργασίες. Το ιστορικό πέτρινο γεφύρι Καμάρα, όπως αποκαλείται από τους ντόπιους, βρίσκεται στον παραπόταμο, ο οποίος ρέει κάτω από τον οικισμό ποτιστικά της Μεγαλόχαρης και εκβάλλει στον Αχελώο. Η προσέγγιση του μοναδικού γεφυριού γινόταν με μεγάλη δυσκολία λόγω του δύσβατου της περιοχής και της καταστροφής των παλιών μονοπατιών που οδηγούσαν σε αυτό. Το γεφύρι αποτελούσε τμήμα της σημαντικής διαδρομής από την Θεσσαλία προς την Ήπειρο και την Ετωλοακαρνανία μέσω Γαβρόγου. Ο χρόνος κατασκευής του είναι άγνωστος, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς προσδιορίζεται ότι κατασκευάστηκε πριν από εκατοντάδες χρόνια τη Ρωμαϊκή εποχή. Είναι άγνωστο σε πολλούς και ήταν εγκαταλελειμμένο στη φθορά του χρόνου, όμως η προσπάθεια των κατοίκων της περιοχής για τη διάσωση του μνημείου εισακούστηκε από την Περιφέρεια Επίρου και τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη. Έχει υποχρέωση, παρά που δεν είναι δικό της αντικείμενο, να προστατεύει μνημεία της περιοχής. Έτσι έχει ασχοληθεί και με τα παλιά γεφύρια, τα πέτρινα, και έτσι κάναμε και αυτή τη δουλειά στην Μεγαλόχαρη. Ο σκοπός μας είναι ένας, να αφήσουμε στις επόμενες γενιές ό,τι βρήκαμε σήμερα στον τόπο μας, με σεβασμό στους ανθρώπους που κάποτε τα έφτιαξαν με πολλές στερήσεις για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτές τις περιοχές. Στο χρέος της πολιτείας και της περιφέρειας Υπήρου να στηρίζει και να αναδεικνύει τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, αναφέρθηκε ιδιαίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Σάρτας Βασίλης Ψαθάς. Βρισκόμαστε σε ένα από τους πολλούς παραποτάμους του Αχελώου, όπου στο ύψος της Μεγαλόχαρης υπάρχει ένα ιστορικό γεφύρι σύμφωνα με τους ειδικούς και τους ιστορικούς. Σύμφωνα με τους παραπάνω ανθρώπους, η χρονολογία του είναι εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Είναι ένα πέτρινο γεφύρι το οποίο η περιφέρεια προσπαθεί να το αναδείξει και οι εργασίες βρίσκονται περίπου στο τέλος τους. Θέλω να πω ότι είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας τον πολιτιστικό πλούτο και τον ιστορικό πλούτο της περιοχής μας συνεχώς να τον αναδεικνύουμε. Συνεχώς προσπαθούμε να προβάλλουμε τα μνημεία του τόπου μας, γιατί πάρα πολλά από αυτά είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό, ακόμα και σε εμάς τους ίδιους, και συνεχίζουμε. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου σε 100.000 ευρώ και για την αναστήλωσή του και γενικότερα για έργα πρόσβασης, και οφείλουμε, όπως είπα και πριν, να τον αναδεικνύουμε αυτό το πολιτιστικό μας πλούτο, όπου ο πλούτος αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος, ειδικά στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ο πρωτομάστορας για τη συντήρηση του γεφυριού, Ηρακλής Μάντης, αναφέρθηκε στις μεθόδους συντήρησής του και τόνισε πως σύμφωνα με τα στοιχεία και τον τρόπο κατασκευής του χρονολογείται περίπου προ 2.000 ετών. Ξεκινήσαμε να κάνουμε τις εργασίες για να φτιάξουμε τη γέφυρα, επειδή είναι σε άσχημη κατάσταση. Αυτή η γέφυρα μάλλον θα είναι πάνω από 2.000 χρόνια. Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε τα θέματα, να βάλουμε σίδερα, οπλισμό και δεπά, και πάνω από αυτά χτίσαμε για να φτάσουμε στα πόδια της γέφυρας. Τώρα είμαστε στο στάδιο το οποίο κάνουμε καθαρισμό της γέφυρας, εν τόξα. Αυτή η γέφυρα τώρα είναι με χώμα, δεν είναι με ασβέστη, το οποίο δείχνει ότι είναι πολύ παλιά. Θα κάνουμε το αρμοβόη της γέφυρας, θα συμπληρώσουμε τα ντουβάρια τα οποία λείπουν, και εκεί που είναι χαλασμένα θα τα ξαναφτιάξουμε. Θα φτιάξουμε από την πάνω τη μεριά τον Καλτερίνη και στην πορεία μετά θα συνεχίσουμε τα δρομάκια από τις δύο τιμερίες, δεξιά και αριστερά. Μάλλον αυτή η γέφυρα ήταν από την Ρωμαϊκή εποχή, και αυτό δείχνει, αυτό το συμπέρασμα θα το βγάζουμε, επειδή αυτή είναι χτισμένη με χώμα, όχι με ασβέστη και λοιπά.
από την πλευρά της η πρωτοβουλία πολιτών και φορέων για την προστασία και ανάδειξη της κοιλάδας Αχελώου με επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχρημάνη, τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά και τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Βασίλη Κασκάνη, τους ευχαριστεί θερμά για την άμεση παρέμβασή τους που είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση του ιστορικού γεφυριού της Μεγαλόχαρης.